Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε παστίτσιο με κιμά και σπιτική μπεσαμέλ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μακαρόνια για παστίτσιο, ανάμεικτο κιμά, τυρί, ψιλοκομμένες ντομάτες, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μαϊντανό, καπνιστή πάπρικα, ρίγανη και κανέλα, αλάτι και πιπέρι, ένα κύβο λαχανικών, πολτό ντομάτας, και ελαιόλαδο. Για τη σπιτική μπεσαμέλ θα χρησιμοποιήσουμε γάλα, 3 κρόκους αυγών, αλάτι και πιπέρι, μοσχοκάριδο, αλεύρι, βιτάμ και τριμμένο κασέρι. Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι μας και προσθέτουμε λίγη ζάχαρη. Μόλις το κρεμμύδι μας τσιγαριστεί, θα προσθέσουμε τον ανάμεικτο κιμά μας που αποτελείται από χοιρινό και μουσχάρι. Τον ανακατεύουμε πολύ καλά να πιει τα υγρά του. Θα τον αφήσουμε 5 λεπτάκια να σοταριστεί καλά. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα ντοματίνια και το πολτό ντομάτας. Ανακατεύουμε πολύ καλά να ενσωματωθούν όλα μας τα υλικά. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας, τη ρίγανη με τη κανέλα, τη καπνιστή πάπρικα και το αλάτι με το πιπέρι. Τέλος θα προσθέσουμε και το ψιλοκομμένο μαϊντανό μας. Ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Πάμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα μας και μόλις πάρει βράση προσθέτουμε το βιτάμ. Βάζουμε το αλεύρι μας και ανακατεύουμε πολύ καλά. Προσθέτουμε και το τριμμένο μας κασέρι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Η φωτιά μας είναι συνέχεια χαμηλή για να μην μας αρπάξει το γάλα μας. Θα προσθέσουμε το πιπέρι και το αλάτι μας και θα τρίψουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Αφού αφαιρέσουμε από τη φωτιά τη κατσαρόλα μας, τότε θα προσθέσουμε τους κρόκους αυγών. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά να αναμειχθούν στο μείγμα και η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Αφού έχουμε ετοιμάσει τον κιμά και την μπεσαμέλ, πάμε τώρα να τοποθετήσουμε όλα μας τα υλικά με τα μακαρόνια στο ταψί μας. Έχουμε ήδη βράσει τα μακαρόνια μας σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Τα έχουμε τοποθετήσει σε ένα μεγάλο ταψί. Έχουμε βάλει μερικά κομματάκια από βιτάμ και προσθέτουμε το κιμά μας. Θα ανακατέψουμε όλα μας τα υλικά μαζί και θα προσθέσουμε και το τριμμένο μας τυράκι. Και θα προσθέσουμε και τη σπιτική μας μπεσαμέλ. Να πάει παντού και να μην μείνει καθόλου κενό. Βάζουμε λίγα κομματάκια βούτυρο από πάνω και λίγη καπνιστή πάπρικα. Δεν ξεχνάμε να τρίψουμε και λίγο τυράκι. Έτοιμο να ψηθεί στο φούρνο στους 190 με 200 βαθμούς για μία ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε τι κάναμε! Φαίνεται πολύ ωραίο!
καλή σας όρεξη!